Προχθές νομίζω ότι μου πήρε μια πρωτοβουλία κάνει σε απρόκληση και λοιπά για το θέμα με τα αγορές με τα ποτήρια στο κάμπο. Επειδή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάνω στο Ξυνιάδα στην Λίμνη καταστράφηκε ο κόσμο. Δηλαδή, οι απανοτές χρονιές, 70% ζημιά και αυτό επεκτείνεται. Εάν δεν υπάρχουν μέτρα κατάλληλα, θα φτάσει στον κάμπο της Λαμίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει. Επειδή δεν είμαι ενημερωμένο, είμαι πρόεδρο του Αγροτικού Σύλλογου, δεν είμαι πρωτοσύλλογο για τη δημοτική αρχή αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω τι προτάσεις έκανε και πόσο χάνει στην πρωτοβουλία κτλ. Και τι σκέφτεται, τι ευθύνη σκέφτεται να πάρει, με ποια κατεύθυνση. Θα απαντήσω και ο κ. Μπορίτη. Μετά από ενώπιση σχεδόν αγροτών που ήρθαν στο Παρτίο Δημάρχο, αποφασίστηκε να κινητοποιηθούν στο κάμπο των πολέμων των Μπουρκιών. Έγινε μια πρώτη έξυπνη κατά τη διάκριση αγροτική ανάπτυξη στο αγροτικό κοινό για ενημέρωση. Οι οποίοι αποκρίθηκαν αμέσω και κάνουν μια ληστή σύσκεψη στην αρχή, η υπηρεσία, ο Δήμο και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων που υπάρχει πρόβλημα ώστε να διαπιστώσουν το έργο του προβλήματο. Αφού διαπιστώθηκε ότι πραγματικά το πρόβλημα είναι μεγάλο, αποφασίσαμε άμεσα να γίνει δεύτερη συσκευή, που έγινε προχθές. Πάλι με τους ίδιους αρμόδιους παράγοντες για ενημέρωση και τρόπους επίλυσης του προβλήματος. Τέθηκαν διάφορες απόψεις. Η πρώτη άποψη ήταν να κηρυχθεί ο Δήμος, να κάνει αίτημα ο Δήμος, κηρυχθεί αεροπορικός, όπως έκανε ο Δήμος του Δημοκού και ο Δήμος του Χωμανού, η οποία αποκτήθηκε την υπηρεσία της περιφέρειας. Στην ουσία μας απελευθέρωσαν διότι το όφελο είναι πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ΣΤΑΠΑ, ότι εμείς έχουμε πρόβλημα να είμαστε αργότερα στην περιοχή, αλλά από εκεί πέρα το όφελο είναι μηδενικό για τους παρόχους. Δηλαδή θα ερχόταν ένα φάρμακο των 100 παραγωγών, ας πούμε, μετά από 6 μήνες. Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επόμενες 20 μέρες. Τα καθημερινά το οποίο δεν ήταν και η ίδια ερώτηση, εξηγήσαμε όσοι ερώτηση συμμετείχαν, ήταν αρνητική προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο που θέλησα να κάνουμε ήταν να γίνει από τους ίδιους παραγωγούς κάποια προσπάθεια για προμήθεια των απαιτούμενων φαρμάκων και μια συλλογική να βοηθήσει το Δήμος ώστε να υπάρξει κάποια ομαδική αναπολέμηση. Γιατί κατά μόνος δεν είναι το πρόβλημα. Την οποία οι περισσότεροι από ό,τι φάνηκε στη σύσκεψη συμφώνησαν αυτή την ιδέα. Εμείς διευκρινίζουμε αυτές τις εταιρείες και χθες και σήμερα. Αν μπορούμε να λάβουμε αυτό το έργο, να δούμε το προσωπικό και θα κάνουμε μια καινούργια συγκέντρωση ευρεία πλέον και με τη συνεργασία του ΕΕΒ, του κ. Στέφο, να ενημερώσουμε τους αγρότες για το πόσο σύντομη μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν και να συμφωνήσουν άμεσα στην ομάδα να ξεκινήσει η διαδικασία να απολέμψει. Εγώ πληροφορήθηκα ότι ο Δήμος στο Ποπού εντάχθηκε σε μια σε ένα πρόγραμμα αποζημίωσης και σήμερα, χθες, προχθές, εκπαιδεύτηκε 17.000 ευρώ από την περιφέρεια για φάρμακα για να επιβαρυνθούν οι αγρότες. Γιατί δεν θέλουν να επιβαρυνθούν, φαντάζομαι ότι και εσείς θέλετε να επιβαρυνθούν οι αγρότες. Από αυτά τα χρήματα περίσσεψαν, γιατί είναι ένας διαγωνισμός άμεσα και περίσσεψαν 6.000 ευρώ. Περισσεύουν. Δεν γίνεται από αυτά τα χρήματα να ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα και ο Δήμος εδώ για να μην πληρώσει ο κόσμος και επιπλέον το να λέει στους αγρότες ότι εσύ θα πάρετε την ευθύνη καταπολέμησης των ποτικιών με οποιοδήποτε φάρμακο για να μην υποβαθμιστεί το προϊόν. Γνωρίζουμε τα φάρμακα που θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία, πόσο τοξικά είναι, πόσο χρησιμοποιητικά μπορεί να προκαλέσουν στον αδερφό, στον υδροφό, ορίζοντα ή αλλού κτλ. Γιατί μια εταιρεία που θα έρθει εδώ να κάνει αυτή τη δουλειά θα κοιτάξει να τα οικονομήσει. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει μια δουλειά επιστημονικά με τους δυνατότερους λοιπόν, και με τους λιγότερο δυνατό κινδύνους και για το περιβάλλον να αντιμετωπιστεί άμεσα, γιατί αν πάει το πρόβλημα στη Λαμία, τι θα πούμε εμείς στη Ρουσάγραμμη στη Λαμία ζωτά. Δεν πήραμε μέτρα. Αυτό θέλω να πω ότι η περιφέρεια επανειλημμένα, γιατί δεν θέλει να έχει κόστος, δεν θέλει να ενεργοποιήσει τις δομές της, ενδεχομένως γιατί έχει ελλείψεις, αποφεύγει. Μήπως θα πρέπει να το ξαναδούμε πιο συγκεκριμένα και να μην πάρουμε τέτοια ευθύνη ο Δήμος
στους αγρότες βάλτε λεφτά και βρέστε την εταιρεία. Γιατί οι ζημιές που θα γίνουν από εκεί και πέρα, αν και δεν το γνωρίζουμε, ποιος θα είναι υπεύθυνος. Όχι ο Δήμος, λέω δεν είναι άλλο να πω επίση η κατεύθυνση, είναι ενεργοποιητική περιφέρεια. Υπάρχει, πώς το λένε, η υπηρεσία οδικής ανάπτυξης, πώς το λένε. Έχει ευθύνη, έχει ευθύνη. Δεν μπορεί να λέω ότι έχω ευθύνη υπόψη το δημόσιο γιατί θα υποβαθμιστεί το προϊόν στο δομοκό που κινήθηκε αμπρεόπλητος. Μια χαρά πουλήθηκαν τα προϊόντα του, αυτή η ελάχιστη παραγωγή που είχε. Ούτε εκεί πήρε μέτρα η περιφέρεια. Τώρα έχουμε το προβλήμα. Θέλω να πω, πρέπει να πούμε εντάξει περιφέρεια, μην αναλάβει τα απομονωμίσει. Αυτό. Και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Μαγουλά, κάτι είπε για την εταιρεία ΣΥΤΑ για ένα φυλάδιο. Θέλω μια διευκρίνηση, γιατί μου κάνουν λίγο μυστήριο. Όλες οι κινητές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ακόμα και η ΒΟΥΠ, η οποία στηρίζει την προσπάθεια της κινητής αστυνομίας διαμέσου της υπηρεσίας δίωξης του κοινωνικού εγκλήματος, κατά την απόλυση μας, να κάνει περιφερειακά για κινητές και να διαθέτει φυλάδια. Τέτοια είναι η προοπτική για τους μαθητές. Κυρίως για τους γονείς, τι πρέπει να προσέχουν όταν τα παιδιά τους βρίσκονται μπροστά σε ένα υπολογιστή, πώς πρέπει να θωρακίσουν δηλαδή τον υπολογιστή τους ώστε το παιδί και να δεν κλείσει να μπει, να μην του επιτρέπει. Πατώντας κάποιους κωδικούς. Αυτό είναι το φυλάδιο, δόθηκε στο επάνω της Παπαγραφόνης, δόθηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση προς τέτοιες σκέπτης δημοτικού, δόθηκε σε γυμνάσια. Με ευθύνη είναι δίκη μας, το Δήμο. Με ευθύνη το Δήμο. Είναι απαράδεκτο το ότι διαφημίσατε την ευθύνη δική σας όμιλο πολυεθνικό που δραστηριοποιείται στην κοινή τηλεφωνία με το πρόσωπο της ενημέρωσης το βράδυ και μέσα στα σχολεία. Υπάρχουν ακόμη φορείς κρατικοί, υπάρχουν επιστημονικοί φορείς κρατικοί να ενημερώσουν τα παιδιά με ευθύνη. Η ΣΥΤΑ, η ΜΗΤΑ, η ΒΟΝΤΑ, ΦΟΝΙΚΟΥΙ κλπ. Εμείς εδώ δεν έχουμε καμία ευθύνη να μπαίνουμε στα σχολεία, να τους διαφημίσουμε εμείς δωρεάν, να το πέσουν και από παρθενογένειες εγκαμμένοι και να αποκτήσουν να νοιάζονται για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Απαράδεκτο. Ίσως δεν καταλάβατε τι είναι συγκεκριμένη η εταιρεία και στηρίζει την ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα το πρόγραμμα για την ασφαλή προήγηση στο διαδίκτυο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και στα πλαίσια τη ασφαλή προήγηση δόθηκε αυτό το εγχειρίδιο. Με δική μας ευθύνη κάνουμε την ασφαλή προήγηση και σας το ξαναλέω, είναι συμπεριμένη με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είναι και η ΒΟΥΗ, σαν χορηγός του προγράμματος για την ασφαλή προήγηση σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα ξεκινήσω ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη, κύριε Πάσουλα, εμείς. Εγώ σαν αντιπρόεδρος έχω δύο σχολικών επιτροπών, το ακούω απόψε, δεν το γνωρίζω το θέμα. Ως επίσης κανένα στη σχολική επιτροπή, ο κύριος Μαγουλάς μεμονωμένα από μόνο του πήρε το πρωτοβουλίο και θα έκανα όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, πρέπει να δώσω μια απάντηση γιατί είμαι θεωρητικό υπεύθυνο. Δεν είμαι υπεύθυνο, δηλαδή κύριε Αντιπρόεδρε τη Σχολική Επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, είστε πρόεδρος εσείς και αν γνωρίζετε αυτά τα πράγματα και γίνονται, εγώ απόψε κύριε Πρόεδρε, υποβάλλω την παρέτησή μου και από πρόεδρος του της Σχολικής Επιτροπής, της Αντιπρόεδρος της Πρωτοβάθμιας και από μέρος της Εβδομάδας της Σχολικής Επιτροπής, διότι κύριε Πρόεδρε, επιτρέπετε και εσείς μέρα από τον κύριο Μαγουλά να παίρνει στα σχολεία και να τα θυμίζει αυτά που λέτε. Τα επικροτώ και συμφωνώ μαζί σας κύριε Πασό. Λοιπόν, παρακολουθείτε και εσείς κύριε Πρόεδρε. Και εσείς παρακολουθείτε τότε κύριε Πρόεδρε, συνέχεια σε διαμαρτυρίες για αυτά. Όχι για τα πράγματα.